παίρνεις το μωρό σου, ένα ακόμα μωρό αγκαλιά. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω. Δεν υπάρχουν λόγια. Είσαι γυναίκα. Αξίζεις. Γιατί κάθε γυναίκα αξίζει να βλέπει τον εαυτό της καθημερινά, να είναι όμορφος, να τον αγαπάει, να τον φροντίζει. Γιατί μόνο η κάθε γυναίκα ξέρει πόσα αξίζει. Καταρχάς, με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε μέσω των social. Όταν είχα κάνει μια ανάρτηση εγώ και μίλησα για το δικό μου θέμα, το δικό μου πρόβλημα. Ο Δημήτρης μου απάντησε, αρχίσαμε να έχουμε μια αλληλογραφία ηλεκτρονική και εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχουμε γίνει σχεδόν ένα όσον αφορά την ψυχική επαφή. Και βέβαια μοιραστήκαμε πάρα πολλές ιστορίες, ιστορίες αληθινές, ιστορίες ανθρώπων, ιστορίες δικές μου και κάποια στιγμή αυτή η ανταλλαγή σκέψεων έγινε παιδάκι. Η ιδέα ήταν η εξής. Η κάθε ιστορία της κάθε γυναίκας είναι η ιστορία της δικής σου. Η ιστορία της κάθε γυναίκας είναι η δική σου ιστορία, της γυναίκας που βλέπει και παρακολουθεί τώρα. Ο Δημήτρης δίνει τις λύσεις κάτω από κάθε ιστορία που έχω γράψει. Ο Δημήτρης έρχεται μέσα από την ειδικότητά του και δίνει έναν οδηγό επιβίωσης. Χρηστικές δηλαδή οδηγίες στην κάθε γυναίκα για να διαχειριστεί τους δαίμονές της, τις αιμονές της, τις φοβίες της, την κακοποίησή της, το πρόβλημά της. Γιατί όλες οι γυναίκες, ανεξάρτητα από το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τα οικονομικά μας, ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τη γειτονιά που μένουμε, αντιμετωπίζουμε τα ίδια θέματα. Καταρχάς οι άντρες θα το αγαπήσουν, γιατί οι περισσότεροι άντρες, φίλοι μου, λένε άντε να καταλάβεις τι κρύβει η ψυχή μιας γυναίκας. Άρα εδώ είναι η ψυχή της γυναίκας, όπου ένας άντρας μπορεί να την παρακολουθήσει και μπορεί να γίνει πολύ πιο σοφός, πολύ πιο ήρεμος, πολύ πιο ερωτικός. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα από πιο ερωτικό για μια γυναίκα από το να την νιώθει ο άντρας της. Οι γυναίκες τώρα, οι φίλες που το διάβαζαν, μου λέγανε «έλα τώρα, στην ιστορία της Νένας για μένα την έγραψες». Η ιστορία της Μάρος για μένα είναι, αλλά βρήκα και τον εαυτό μου και εγώ από μένα τα πήρες αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ταυτιστεί κάθε γυναίκα με τις ηρωίδες αυτού του βιβλίου. Γιατί όλες έχουμε ζήσει πολλά κοινά, άσχετα αν δεν μιλάμε μεταξύ μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βιβλίο που είναι κυριολεκτικά ο καθρέφτης της κάθε γυναίκας που το παίρνει στα χέρια της. Ένας καθρέφτης που εγώ με τον Δημήτρη, επειδή όταν βλέπουμε το πρόσωπό μας, αυτό το πρόσωπο έχει σκιές, έχει μαυρίλες, δεν είναι ευχάριστο, νομίζουν ότι δεν είναι ευχάριστο, νομίζουν ότι δεν είναι όμορφο. Έτσι λοιπόν παίρνουμε ένα πανί, τα περνάμε όλα πάνω από τον καθρέφτη και βλέπουμε το πρόσωπο που πραγματικά αξίζουν. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από έναν σπουδαίο εκδοτικό οίκο και είναι μεγάλη τιμή μας που μας εμπιστεύτηκε από τον Αρμό. Μπορεί να το βρούνε σε ηλεκτρονική μορφή και να το παραγγείλουνε, μπορούν να το βρούνε στο βιβλιοπωλεία, μπορεί να το βρούνε στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς τους, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, μπορεί να το βρουν παντού. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω και γιατί παντρευτήκαμε με τον Αρμό, για όλα αυτά τα οποία θα φτιάξουμε μαζί με τον Δημήτρη, γιατί τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ.